Λοιπόν, φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε. Όπως είπαμε, αφορμή την απόψινή ομιλία στις 7.30 στο ξενοδοχείο Ντιλάκ, υποδεχόμαστε στο περιθώριο αυτό και στη δυνατότητα που μας δίνει, μιας και είναι νωρίτερα στην πόλη μας, σε θέματα πολιτικής επικαιρότητας και όχι μόνο. Θα μιλήσουμε για τον DiEM25 ευθύς αμέσως με τον κύριο Γιάννη Βαρουφάκη, πρώην Υπουργό Οικονομικών της χώρας, ένα πολύ συζητημένο, όπως είπα, πρόσωπο και νωρίτερα, συνιδρυτή του DiEM25. Καλησπέρα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Μεγάλη μου χαρά. Λοιπόν, να ξεκινήσω ακριβώς από αυτό, από την προσπάθεια αυτή που έχετε ξεκινήσει να επικοινωνήσετε τις αρχές, τις θέσεις του DiEM25 σε ολόκληρη τη χώρα. Είναι ουσιαστικά ένας πανευρωπαϊκός σχηματισμός. Δεν ξέρω η μεγάλη διάσταση που έχει πάρει στο εξωτερικό, αν την έχουν αντιληφθεί οι Έλληνες και τι μηνύματα παίρνετε από το κοινό που έρχεται στις ομιλίες σας. Κοιτάξτε, η χώρα μας, ο λαός μας, περνάει μια σκοταδίνη, ένα δράμα. Τα παιδιά του φεύγουν στο εξωτερικό. Δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα. Το τελευταίο που τον ενδιαφέρει είναι τι κάνει ο Βαρουφάκης ή οποιοδήποτε Βαρουφάκης στην Πορτογαλία, στην Αγγλία και στη Γερμανία. Όμως εμείς κρίνουμε ότι από το καλοκαίρι του 2015, μετά την ΙΤΑ, αυτό που ονομάζεται και το ονομάζουμε κι εμείς, μας αρέσει να το λέμε έτσι, η Ελληνική Άνοιξη του 2015. Μετά από εκείνη την ΙΤΑ, πήραμε κάποιες αποφάσεις, κάποιοι από εμάς, και όχι μόνο στην Ελλάδα, ότι ελληνική κρίση δεν υπάρχει. Υπάρχει ελληνική καθίζηση, υπάρχει ελληνική ανθρωπιστική κρίση, υπάρχει αυτή η έλλειψη ελπίδας που δημιουργεί η ανάδραση μεταξύ του μη βιώσιμου χρέους, του δημοσίου, του μη βιώσιμου χρέους των πολιτών, της έλλειψης καλών θέσεων εργασίας, της μετανάστευσης, όλα αυτά. Αυτό υπάρχει στην Ελλάδα. Να κάνω μια ερώτηση. Αλλά απλά, όχι για να τελειώσω. Κρίνουμε την ευρωπαϊκή κρίση. Εμείς είμαστε βαθιά ευρωπαϊστές και ταυτόχρονα θεωρούμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση με τις πολιτικές που ασκεί, ιδίως στην Ελλάδα, αλλά όχι μόνο στην Ελλάδα, εδώ ξεκίνησαν για να πάνε παντού σχεδόν, αποδομεί την Ευρώπη και έτσι χώρες όπως η Ελλάδα ασφιχτιούν. Οπότε τι κάναμε. Είπαμε ότι ήρθε η στιγμή να προσπαθήσουμε για κάτι το δύσκολο αλλά το απαραίτητο. Να ενώσουμε χέρια δημοκράτες ανεξάρτητα κομματικής τοποθέτησης από όλη την Ευρώπη, για να αντιμετωπίσουμε συστηματικά αυτή τη συστημική ευρωπαϊκή κρίση, η οποία κάνει το λαό μας να ασφιχτιά. Αυτό το ξεκινήσαμε στη Γερμανία. Αυτή τη στιγμή έχουμε δεκάδες χιλιάδες μέλη στη Γερμανία, Γερμανούς της Γερμανίας, όχι Έλληνες της Γερμανίας, Γαλλία, Ιταλία, Βρετανία, Δανία, παντού. Και τώρα έρχεται στην Ελλάδα και μέσα στους επόμενους δύο μήνες, τρεις, θα αποκτήσει κομματική μορφή, γιατί το Μάιο του 2019 θέλουμε η πρότασή μας αυτή, η ευρωπαϊκή, η ελληνική, η πορτογαλική, να κατατεθεί στους ψηφοφόρους στις ευρωεκλογές. Θεωρείτε, μιλήσατε νωρίτερα για ελληνική καθίζηση, θεωρείτε ότι έγινε ακόμη μεγαλύτερη ή μεγάλωσε και όλη αυτή, να το πω έτσι, απελπισία του κόσμου μετά το δημοψήφισμα? Κοιτάξτε, του καλοκαιριού εκείνου. Θεωρώ ότι τα νούμερα μιλάνε μόνα τους. Η μεγάλη καθίζηση έγινε μεταξύ του 2010 και του 2014. Αν δείτε την απώλεια των εισοδημάτων, της κατανάλωσης, την αναξιοπρέπεια συνάμα με την οικονομική καθίζηση, αυτές ήταν οι χρονιές. Από το 2015 και μετά έχουμε μια σταθεροποίηση, μια αποτελμάτωση, δεν έχουμε βελτίωση καμία, αλλά όποιος θέλει, δεν και καλά, να πει ότι το 2015 εκείνη η προσπάθεια απόδρασης του ελληνικού λαού, με εκείνο το όχι του δημοψηφίσματος, ήταν ο λόγος για την καταστροφή, απλά είτε δεν ξέρει να διαβάζει στατιστικά στοιχεία, είτε θέλει να μην τα διαβάζει σωστά. Όπως είπατε νωρίτερα, μέρα με τη μέρα το ευρωπαϊκό κεκτημένο καταβαραθρώνεται. Το έχουν αντιληφθεί σε μεγάλο βαθμό οι Ευρωπαίοι πολίτες αυτό? Απολύτως. Και δεν χρειάζεται να πιστέψετε εμένα. Κοιτάξτε τα επίσημα στοιχεία του ευρωβαρόμετρου, του λεγόμενου, που είναι μια επίσημη δημοσκόπηση που κάνει συστηματικά και περιοδικά η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα δείτε ότι όταν ξεκινούσε η δική μας κρίση το 2010, η ευρωπαϊκή ουσιαστικά κρίση στην Ελλάδα ξεκίνησε, η συντριπτική πλειοψηφία των Ευρωπαίων πολιτών δήλωναν ότι εμπιστεύονται τους θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πάνω από το 75-80% μέσον όρο. Και εδώ και παντού, σε όλη την Ευρώπη.
Σε κάποιες χώρες λιγότερο, σε κάποιες περισσότερο. Σήμερα έχει πέσει πολύ κάτω από το 50% σε όλη την Ευρώπη. Mm-hmm. Άρα η απάντηση στο ερώτημά σας είναι αποτυπωμένη στα στοιχεία της ίδιας Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά να σας πω και επειδή κυκλοφορώ σε όλη την Ευρώπη στο πλαίσιο αυτού του πανευρωπαϊκού δημοκρατικού κινήματος, ότι όπου πηγαίνει, είτε είναι στη Γερμανία, είτε είναι στη Γαλλία, είτε στην Ιταλία, έχουμε χιλιάδες Ευρωπαίους που έρχονται όχι για να δείξουν την αλληλεγγύη τους στον ελληνικό λαό, mm-hmm. αλλά γιατί ανησυχούν ότι η Ελλάδα άλλη μια φορά ήταν ένα εργαστήρι στο οποίο δοκιμάστηκαν αποτυχημένες πολιτικές, οι οποίες αφού εφαρμόστηκαν εδώ, εφαρμόζονται παντού. Κοιτάξτε τι γίνεται τώρα με την αγορά εργασίας στη Γαλλία. Κοιτάξτε τι συμβαίνει mm-hmm. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε στην Αυστρία. Έχουμε την άνοδο της ακροδεξιάς. Παρόλο ότι η ανεργία εκεί δεν χτύπησε κόκκινο όπως εδώ, η ανεργία είναι χαμηλή στην Αυστρία. Όμως θα δείτε ότι οι θέσεις εργασίας όλο και γίνονται χειρότερες. Mm-hmm. Η ανασφάλεια όλο και επιταχύνεται. Οι αποταμιεύσεις των κοινών ανθρώπων, των μικρομεσαίων, συρρυκνώνονται. Είναι μία κρίση. Τα αίτια είναι ακριβώς τα ίδια με αυτά που οδήγησαν στην ασφυξία τους περισσότερους Έλληνες πολίτες. Mm-hmm. Με αυτά τα δεδομένα, κύριε Βαρουφάκη, μπορεί να αλλάξει κάτι στην Ευρώπη και κατ' επέκταση και στη χώρα μας, που τόσο ταλανίζεται τα τελευταία 7-8 χρόνια? Προφανώς και μπορεί να αλλάξει. Mm-hmm. Προφανώς και μπορεί να αλλάξει. Κοιτάξτε, τεχνικά δεν είναι δύσκολο. Mm-hmm. Έχουμε προτείνει και ως DiEM25, στο πλαίσιο αυτού που ονομάζουμε την νέα συμφωνία για την Ευρώπη, πράγματα τα οποία μπορούν να γίνουν αύριο το πρωί. Ούτε καν πολιτικές που απαιτούν αλλαγή των συνθήκων, νέα ομοσπονδιακά δεδομένα. Πράγματα που μπορούν να γίνουν αύριο το πρωί. Παράδειγμα, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων να εκπονήσει με εντολή του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ένα πανευρωπαϊκό επενδυτικό πρόγραμμα, το οποίο να στοχεύει, αν θέλετε, και όλα στην πράσινη ενέργεια, γιατί έχουμε πρόβλημα ενεργειακό στην Ευρώπη, της τάξης των 500 δισεκατομμύρων το χρόνο. Κάθε χρόνο. Χωρίς φορολόγηση κανενός. Μόνο και μόνο με έκδοση ομολόγων της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, τα οποία μετά θα αγοράζει ο κύριος Ντράγκη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Να, κάτι μπορεί να γίνει αύριο το πρωί. Μόνο και μόνο η ανακοίνωση αυτού θα είχε πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Αυτό είναι ένα από 100 παραδείγματα πραγμάτων που μπορούν να γίνουν αύριο το πρωί. Πράγματα τα οποία θα τα δεχτούν οι θεσμοί, θα τα δεχτούν οι Γερμανοί. Έτσι, οι Γερμανοί. Κοιτάξτε, οι οποίοι. Δεν υπάρχουν Γερμανοί. Μας κατατρέχουν. Δεν υπάρχουν Γερμανοί. Λέω κάτι που είναι πολύ περίεργο τώρα στο κοινό μου. Δεν υπάρχουν Γερμανοί. Mm-hmm. Υπάρχουν λογιόντα Γερμανοί. Ας σας δώσω ένα παράδειγμα. Για το συγκεκριμένο παράδειγμα που σας έδωσα. Mm-hmm. Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, επενδυτικό πρόγραμμα, πράσινη ενέργεια, κεντρική τράπεζα. Σε συνδυασμό με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, να διαχειριστούν αυτή την προσπάθεια. Και μιλήσατε για τους Γερμανούς. Βέρνερ Χόιερ, Γερμανός, πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Όταν ήμουν στο Υπουργείο και ως Υπουργός Οικονομικών της Ελλάδας, αντιπροσώπευα την Ελλάδα στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, έκανα αυτή την πρόταση. Αυτή που σας είπα. Και ο κύριος Βέρνερ Χόιερ, Γερμανός, Γερμανότατος και πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, τη χειροκρότησε. Και μετά κάναμε ολόκληρες συζητήσεις πώς θα τη δρομολογήσουμε. Mm-hmm. Εκεί που σκόνταψε ήταν στο Eurogroup και στη Σύνοδο Κορυφής. Σε άλλους Γερμανούς. Και βλέπετε, αυτή είναι και η πεπτουσία του DiEM25. Γι' αυτό ξεκινήσαμε στο Βερολίνο. Δεν υπάρχουν Γερμανοί. Mm-hmm. Δεν υπάρχουν οι Έλληνες οι οποίοι πιστεύουν κάτι. Υπάρχουν μείγματα πολιτικής. Κοιτάξτε, στη χώρα μας ξέρουμε ότι ο μεγαλύτερος εχθρός πάντα του Ελληνισμού ήταν Έλληνες. Mm-hmm. Από τουρκοκρατίας. Mm-hmm. Έτσι. Όταν έγινε η Επανάσταση του 21, η χειρότερη εχθρή της Επανάσταση του 21 ήταν οι Κοζαμπάσιδες. Το ίδιο και στη Γερμανία. Οι πολιτικές που άσκησε ο κύριος Σόιμπλε ήταν ιδιαίτερα αρνητικές για ένα μεγάλο ποσοστό του γερμανικού λαού. Το οποίο υπέφερε και το οποίο τώρα έρχεται στις τάξεις του DiEM25. Αυτό μπορούσε να είναι και μία μορφή στους πρώην συντρόφους σας. Δεν νομίζω ότι το ξέρουν. Mm-hmm. Δεν νομίζω ότι το ξέρει. Δεν νομίζω ότι υπάρχει άνθρωπος στο ΣΥΡΙΖΑ που να μην ξέρει αυτό που είπα. Mm-hmm. Το ότι συνδικολόγησαν την 6η Ιουλίου, αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα. Mm-hmm. Αυτό είναι μία, αν θέλετε, κριτική που ασκώ. Το λέω έτσι πάρα πολύ ευγενικά. Αλλά δεν νομίζω ότι είναι θέμα έλλειψης κατανόησης. Mm-hmm. Να ρωτήσω κάτι τώρα. Σας πειράζει, και θέλω να έρθουμε λίγο έτσι περισσότερο στα όσα λέει το DiEM25, σας πειράζει πραγματικά που πέφτει όλο εκείνο το ανάθεμα πάνω σας
όλα αυτά τα μέτρα που πάρθηκαν, που λένε ότι είναι αποτέλεσμα της δικής σας μη καλής διαπραγματευτικής ικανότητας. Κάποιοι μάλιστα μιλάνε για εκείνη την περιοχή ως βαρουφάκια περίοδο. Σας πειράζουν όλα αυτά. Με τιμά βαθιά. Mm-hmm. Για το να μην σας το λόγω ότι. Κοιτάξτε, ο καθένας έχει. Σε μια δημοκρατία, ο καθένας έχει το δικαίωμα στον αυτοεξευτελισμό. Όποιος θέλει να έχει τέτοιες ανοησίες, δικαίωμα του, δεν μπορούν να το σταματήσουν. Ο κόσμος γνωρίζει πολύ καλά ότι αυτά τα μέτρα που επιβλήθηκαν προσπαθούσαν να τα επιβάλλει η Τρόικα στον κύριο Σαμαρά. Mm-hmm. Ο κύριος Σαμαράς κάλεσε, δρομολόγησε εκλογές, αν θυμάστε, το Δεκέμβριο του 2014, πολύ νωρίς. Γιατί συνειδητοποίησε ότι τόσο εκείνος όσο και ο κύριος Σόιμπλε είχαν υποσχεθεί στους λαούς τους ότι δεν θα υπάρξει τρίτο μνημόνιο. Mm-hmm. Λοιπόν, όταν έχεις ένα τεράστιο χρέος, το οποίο είναι αδύνατο να αποπληρωθεί, δύο είναι τα τεινά. Είτε θα προσποιήσει ότι το αποπληρώνεις με νέο μνημόνιο, είτε θα το αναδιαρθρώσεις. Εγώ εξελέγην για να το αναδιαρθρώσω. Mm-hmm. Έκανα τα δύνατα να δυνατά να το αναδιαρθρώσω. Με λιδόρισαν έτσι ώστε να αποφευθεί η αναδιάρθρωση. Δεν έγινε η αναδιάρθρωση. Τι έγινε λοιπόν? Το τρίτο μνημόνιο. Δεν είναι εδώ να είμαι υπεύθυνος και για το γεγονός ότι επιχειρηματολογούσα για μια αναδιάρθρωση και για το μνημόνιο που δεν υπέγραψα και το οποίο μας επέβαλαν οι δανειστές μαζί με την εγχώρια ολιγαρχία, θα έπρεπε να πω. Μάλιστα. Πάμε λίγο τώρα στην Ευρώπη, στην Ελλάδα, σε όσα λέει το DiEM25, σε όσα θα ακούσουμε απόψε το βράδυ, υπενθυμίζω, στο ξενοδοχείο Deluxe στις 7.30. Πώς τα παίρνει ο κόσμος όλα αυτά που λέτε? Τι λέει ο κόσμος? Κοιτάξτε. Γιατί ξέρω ότι μπαίνετε και σε μια διαδικασία που δίνετε σε μεγάλο βαθμό το λόγο στον κόσμο. Προφανώς. Είναι η ώρα του κοινού, όπως λέτε, κάνουν ερωτήσεις. Ποιες είναι οι ανησυχίες του κόσμου περισσότερο και τι θέλει για την επόμενη μέρα? Καταρχάς, πιστεύετε εσείς ως Γιάννης Βαρουφάκης, αλλά βλέπετε να το πιστεύει ο κόσμος όλα αυτά που λέει η κυβέρνηση, ότι έχουμε μπει σε μια περίοδο σταθερότητας, ότι αποφυτούμε από το μνημόνιο το 18, τον Αύγουστο του 18? Υπάρχει εδώ ένα ενδιαφέρον παράδοξο και μια ηρωνία. Mm-hmm. Η ίδια κυβέρνηση ζητάει να διάρθρωση χρέους. Τι σημαίνει αυτό? Πιστεύει ότι το χρέος δεν είναι βιώσιμο. Mm-hmm. Γιατί αν πιστεύεις ότι το χρέος είναι βιώσιμο, δεν ζητάς αναδιάρθρωση χρέους. Ουσιαστικά αναδιάρθρωση χρέους, για να τα πούμε τα πράγματα με το όνομά του, σημαίνει πτώχευση. Mm-hmm. Αναγνώριση μιας μερικής συντεταγμένης αλλά μερικής χρεοκοπίας. Δεν μπορεί να λες ότι θέλω αναδιάρθρωση χρέους, άρα παραμένω χρεοκοπημένος. Και παράλληλα λες ότι βγαίνω από το μνημόνιο. Το οποίο τι είναι? Είναι η προσπάθεια να συγκαλύπτεται το μη βιώσιμο χρέος με νέα δάνεια. Mm-hmm. Είναι δυνατόν να, ταυτόχρονα να πιστέψει τα δύο? Τουλάχιστον ο κ. Σαμαράς και ο κ. Βενιζέλος έλεγαν ότι το χρέος είναι βιώσιμο, που δεν ήταν βεβαίως. Δεν υπάρχει κανένα σοβαρός άνθρωπος άνω των 12 ετών που να κοιτάει τους αριθμούς και να πιστεύει ότι ήταν βιώσιμο το χρέος μας. Και να σας δώσω ένα παράδειγμα. Παρακαλώ. Που λέγανε γιατί δεν έκλεισα τη συμφωνία το Φεβρουάριο του 2015. Mm-hmm. Να πάρουμε αυτά εκείνα που μας χρώστηκε η Τρόικα τουλάχιστον. Ήταν 7,2 δις. Ξέρετε πόσα έπρεπε να πληρώσω στους δανειστές μας εκείνη τη χρονιά? 22 δις. 7,2 δις με 22 δις έχουν μια απόσταση, η οποία δεν καλυπτόταν. Γι' αυτό θέλανε να μας επιβάλλουν το τρίτο μνημόνιο. Εγώ έλεγα δεν θα πάρουμε νέο δάνειο, να κουρευτεί αυτό το χρέος, να αναδιαρθρωθεί, να τραβηχθεί, να υπάρχει ρήτρα ανάπτυξης κτλ. Οπότε, μην κοροϊδευόμαστε. Κανένας δεν πιστεύει ότι βγαίνουμε από τα μνημόνια. Αν είχατε την υποστήριξη της κυβέρνησής σας, πιστεύετε ότι θα το είχατε καταφέρει αυτό? Εγώ πιστεύω. Το ερώτημα θα το έθετα λίγο διαφορετικά. Mm-hmm. Αν η κυβέρνησή μας είχε υποστηριχθεί από τον Πρωθυπουργό. Mm-hmm. Γιατί εγώ θεωρώ ότι η μεγάλη πλειοψηφία των συναδέρφων στο Υπουργικό εκείνο Συμβούλιο ήμασταν σαν μία γροθιά. Δυστυχώς, ο Πρωθυπουργός και 2, 3, 4, 5 άλλοι σύντροφοι, συνάδελφοι στο βασικό πολιτικό συμβούλιο διαπραγμάτευσης δεν τήρησαν τη στάση που είχαμε συμφωνήσει ότι θα τηρούσαμε. Δεν μείναμε σταθεροί σε κάτι πάρα πολύ απλό. Όταν είσαι πτωχευμένος δεν παίρνεις νέα δανεικά. Αν δεν αναδιαρθρώσεις τα υπάρχοντα χρέη. Και αν δεν έχεις μία κατάργηση της λιτότητας που να σταματήσει την ύφεση η οποία δημιουργεί στο μέλλον ακόμα μεγαλύτερη κρίση χρέους. Αυτή ήταν η συμφωνία μου. Αυτό δυστυχώς δεν τηρήθηκε και δεν νομίζω ότι ήταν θέμα της κυβέρνησης. Ήταν θέμα του Πρωθυπουργού και της πλειοψηφίας της πολιτικής ομάδας διαπραγμάτευσης. Mm-hmm.
Στόχος σας στον Team 25 μέχρι το 2019, το 2019 όπως μας είπατε νωρίτερα, να κατέβει στις ευρωεκλογές τότε. Αυτός είναι ο στόχος μας. Mm-hmm. Και δουλεύουμε... Αν δεν έχουμε νωρίτερα πολιτικές εξελίξεις στη χώρα, θα το επιχειρήσετε. Κοιτάξτε, ο υποθετικός λόγος είναι πάντα χρήσιμος, mm-hmm. αλλά εμείς έχουμε, ξέρετε, και ένα κουσούρι στο Team 25. Αποφασίζουμε δημοκρατικά. Για να αποφασίσουμε να κατέβουμε στις ευρωεκλογές, ψήφισαν δεκάδες χιλιάδες μέλη σε όλη την Ευρώπη μετά από πολύ μεγάλο διάλογο. Όταν θα προκύψουν νέα δεδομένα, θα υπάρξει πάλι ένας διάλογος εσωκομματικός, εσωκινηματικός, για να αποφασίσουμε. Mm-hmm. Εγώ δεν βλέπω εκλογές, να σας πω την αλήθεια, πριν το 19. Μπορεί να κάνω λάθος. Mm-hmm. Εάν κάνω λάθος, τότε θα κρίνουμε. Αλλά στόχος μας είναι οι ευρωεκλογές. Και ο λόγος είναι ο εξής. Δεν μας ενδιαφέρει το Ευρωκοινοβούλιο, mm-hmm. ούτε το να αποκτήσουμε έδρες σε αυτό. Καλό είναι να το κάνουμε και αυτό, αλλά γιατί? Ως βασικό στόχο... Να στείλετε κάποια μηνύματα. Θέλουμε να, για πρώτη φορά στην Ευρώπη, οι ευρωεκλογές να είναι ευρωεκλογές. Mm-hmm. Γιατί ξέρετε, μέχρι τώρα είναι κάτι σαν δημοσκοπήσεις για τις επόμενες εθνικές εκλογές. Το κάθε κόμμα χρησιμοποιεί τις ευρωεκλογές για να ελέγξει τις δυνάμεις του, mm-hmm. να δοκιμάσει τις δυνάμεις και να πει, είδες, κέρδισα την πρωτιά στις ευρωεκλογές και αυτό με βάζει σε μια διαδικασία να κερδίσω τις εθνικές εκλογές. Mm-hmm. Ναι, αλλά αν πιστεύουμε αυτό που εμείς πιστεύουμε, ότι η κρίση είναι ευρωπαϊκή, η Ελλάδα σφιχτιά λόγω του μείγματος πολιτικής από τις Βρυξέλλες και τη Φραγκφούρτη, εμείς θέλουμε τι να κάνουμε. Να παρουσιάσουμε μια λύση επιτέλους. Στους Ευρωπαίους την ίδια λύση. Mm-hmm. Που θα προτείνουμε στους Έλληνες, θα προτείνουμε στους Γερμανούς, στους Γάλλους, στους Ιταλούς. Οπότε, αυτές τις μέρες τώρα, δουλεύουμε πάρα πολύ σκληρά για να δημιουργήσουμε ένα ψηφοδέλτιο για όλη την Ευρώπη, για τουλάχιστον 10 χώρες της Ευρώπης, με μία ατζέντα πολιτικής, ένα μανιφέστο, αν θέλετε, ένα εκλογικό πρόγραμμα για όλη την Ευρώπη. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει, mm-hmm. όπως ξέρετε. Μεγάλο χείρημα. Είναι πάρα πολύ μεγάλο και πολύ δύσκολο το χείρημα, αλλά τουλάχιστον μας κρατάει. Σε εγρήγορση, mm-hmm. μας ενδιαφέρει αυτό το εγχείρημα, θεωρούμε ότι αξίζει ο κόπος. Μάλιστα. Να έρθουμε λίγο στο αν έχει τελικά η χώρα μας, επανέρχομαι λίγο σε αυτό που σας ρώτησα νωρίτερα, αν έχει μέλλον με αυτές τις πολιτικές που εφαρμόζονται τώρα. Κανένα. Πού πηγαίνουμε. Αυτό είναι απλό. Άρα πού πηγαίνουμε. Το πιο απλό ερώτημα που μπορείτε να μου θέσετε είναι αυτό. Mm-hmm. Δεν υπάρχει μέλλον. Όταν βρισκόμαστε εδώ στα Γιάννενα και... λίγο πιο πέρα, στη Βουλγαρία, μια άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου δεν υπάρχει βασικά σύνορο. Mm-hmm. Δεν υπάρχουν δασμοί, δεν υπάρχουν τίποτα. Μπορείς να πάρεις την επιχείρησή σου από εδώ, όπως κάνει πάρα πολύ, να την πας εκεί, να πληρώνεις 10% συντελεστή φορολογικό επιχειρήσεων, χωρίς καμία προπληρωμή φόρου. Και εδώ έχουμε 29% με 100% προπληρωμή φόρου. Όταν έχουμε ΦΠΑ 24% και στα νησιά μας, στις άμμο, στις υπηρεσίες των ξενοδοχείων. Και αν μην έχουμε σήμερα, θα έχουμε πάρα πολύ σύντομα και απέναντι 7% στην Τουρκία. Δεν είναι δυνατόν να πιστεύει κάποιος ότι μπορεί να έρθει η ανάκαμψη μέσα από μια τέτοια διαστρωμάτωση φορολογικών πολιτικών ασφαλιστικών εισφορών. Είναι δυνατόν συνολικά ένας μικρομεσαίος να δίνει από τον καθαρό του τζίρο, δηλαδή από τα κέρδη του, 75% στο κράτος υπό τη μορφή φόρων και ασφαλιστικών εισφορών. Δεν γίνεται αυτό. Αυτό το κάνεις σε μια χώρα όταν θέλεις να εγγυηθείς ότι δεν θα ανακάμψει ποτέ. Mm-hmm. Ή ότι όποια ανάκαμψη θα είναι, θα υπάρξει, θα είναι στα χαρτιά. Θα είναι η ανάκαμψη των κερδοσκόπων. Δεν υπάρχει καμία αντίρρηση ότι με την πτώση των τιμών των ακινήτων, στην Αθήνα τουλάχιστον, mm-hmm. κάποια φιλέτα αγοράζονται mm-hmm. από ξένους. Αλλά αυτό δεν είναι επένδυση. Mm-hmm. Αυτό δεν μας οδηγεί στην ανάκαμψη. Ακριβώς αυτά που λέτε είναι αυτά που συζητάνε και οι πολίτες, είναι στις κατηδίαν συζητήσεις τους. Δηλαδή, λέει ο απλός πολίτης που φορολογείται, όπως λέτε, με 75%. Αν να βγάζει 100 ευρώ, τα 75 πηγαίνουν σε φόρους. Και λένε, μα γιατί δεν το έχουν αντιληφθεί αυτό που συμβαίνει, όλες οι κυβερνήσεις που πέρασαν, τι γίνεται, ποιος τους εμποδίζει για να. Η απάντηση είναι το Eurogroup. Mm-hmm. Mm-hmm. Η απάντηση είναι το Eurogroup και το Euro Working Group, η Τρόικα. Και αυτό είναι κέριο ερώτημα. Γιατί εγώ δεν πιστεύω ότι ο Αλέξης Τσίπρας. Είναι το ερώτημα του απλού πολίτη. Εγώ δεν πιστεύω ότι ο Αλέξης Τσίπρας, ο Ευκλήδης Τσαρχαλώτος θέλουν αυτούς τους φορολογικούς συντελεστές. Για την ακρίβεια, ξέρω ότι δεν τους θέλουν. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης και αυτός δεν τους θέλει. Εδώ όμως έγκυται το ενδιαφέρον ερώτημα. Μου λένε, εάν είναι οι πολιτικές του Diem να εφαρμοστούν, δηλαδή να μειώσουμε το ΦΠΑ από το 24 στο 18, το φόρο επιχειρήσεων από το 29 στο 20 και να καταργήσουμε την 100% προπληρωμή του φόρου.
Το Eurogroup θα πει όχι. Και εσύ θα κάνεις. Η απάντηση που δίνουμε εμείς, και είμαστε οι μόνοι που τη δίνουμε αυτή την απάντηση, είναι δεν θα στείλουμε Υπουργό Οικονομικών στο Eurogroup. Αυτό που απαιτεί αυτή τη στιγμή η ιστορική στιγμή στην οποία βρισκόμαστε, είναι μια ελληνική βουλή, η οποία αύριο το πρωί να ψηφίσει, να νομοθετήσει όλα αυτά που απαιτεί η χώρα. Για παράδειγμα, την μείωση της φορολογίας, τη μετατροπή του ΤΑΙΠΕΔ και του ΥΠΕΡΤΑΙΠΕ σε αναπτυξιακή τράπεζα. Όλα αυτά που σε καμία περίπτωση το Eurogroup δεν πρόκειται να αποδεχτεί. Mm-hmm. Αυτά τα νομοθετείς, γιατί έχεις ιερή υποχρέωση απέναντι στο λαό σου, στην οικονομία σου, στις επιχειρήσεις σου να το κάνεις. Και αν το Eurogroup αποφασίσει ότι θα σε πετάξει έξω από το ευρώ, θα σου βάλει capital controls, που τι να σου τα βάλει, τα έχουμε ήδη. Mm-hmm. Τότε γυρνάς και τους λες το κρίμα στο λαιμό σας. Εμείς δεν προτείνουμε την έξοδο από το ευρώ. Αυτό πήγα να πω τώρα, ακριβώς αυτό. Εμείς δεν απειλούμε με έξοδο από το ευρώ. Αλλά δεν είναι δυνατόν μια κυρίαρχη ελληνική κυβέρνηση με μια σπασμένη ιδιωτική οικονομία να μην δικαιούται χωρίς να πάρει άδεια από τον κύριο, οποιοδήποτε κύριο Ντάιζελμπλουμ ή οποιοδήποτε τυχάρπαστο είναι στη θέση του κυρίου Ντάιζελμπλουμ, να μειώσουμε τους φορολογικούς συντελεστές στο 20% από το 29%. Και αυτό είναι και ένα μήνυμα και στους νεοφιλελεύθερους συναδέρφους, συμπολίτες μας, mm-hmm. και στη Νέα Δημοκρατία. Δεν μπορείτε να υπόσχεστε μείωση των φορολογικών συντελεστών αν δεν είστε διατεθειμένοι να ακολουθήσετε την τακτική του στρατηγού De Gaulle, που να σας θυμίσω, στη δεκαετία του 60, όταν η Γερμανία αρνείτο να συζητήσει με τη Γαλλία πράγματα που ήταν στο εθνικό συμφέρον της Γαλλίας, ο κύριος De Gaulle δεν πήγαινε στη Συνόδους Κορυφής. Κρατούσε την πολιτική της άδειας, της κενής καρέκλας. Αυτό πρέπει να κάνουμε κι εμείς. Έως ότου το Eurogroup αποφασίσει τι θέλει να κάνει. Θέλει να μας πετάξει έξω από το ευρώ επειδή εμείς δεν δεχόμαστε φορολογικούς συντελεστές και πολιτικές που καταστρέφουν τον ιδιωτικό τομέα. Ας το κάνει. Θα τους κοστίσει 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Αυτό πήγα να πω τώρα. Ποιοι θα είναι όμως οι χαμένοι και ποιοι οι κερδισμένοι της υπόθεσης αυτής. Όλοι θα είμαστε χαμένοι. Mm-hmm. Όμως, εμείς είμαστε χαμένοι έτσι κι αλλιώς. Έχω ακούσει να λέτε ακριβώς αυτό. Και είμαστε πιο πολύ χαμένοι. Mm-hmm. Αποδεχόμενοι όλες αυτές τις ανόητες πολιτικές και τους φορολογικούς συντελεστές και τα πρωτογενή πλεονάσματα, γιατί ένα Brexit θα ήταν πολύ δυσάρεστο. Mm-hmm. Ποτέ δεν ήμουν από εκείνους που υποτιμούσαν το κόστος του Brexit. Το λέω και το ξαναλέω. Θα ήταν μεγάλο το κόστος του Brexit. Mm-hmm. Όμως, ξέρετε, θα ήταν πρόσκαιρο. Θα διαρκούσε 12 με 18 μήνες και μετά θα υπήρξε μια ραγδαία. Oh, no. Ναι, ναι. Πολύ αισιόδοξος είστε. Δεν νομίζω ότι είμαι αισιόδοξος. Mm-hmm. Αν δείτε αντίστοιχες περιπτώσεις στην οικονομική ιστορία. Mm-hmm. Και μπορούμε να τις πάρουμε μία-μία. Όταν έχουν σπάσει συστήματα σταθερών ισοτιμιών, εντός 12 μήνου, στις περισσότερες περιπτώσεις, 10 μήνου, 12 μήνου, υπάρχει γοργή ανάκαμψη. Εγώ λέω 18 μήνου, γιατί είμαι πιο απεσιόδοξος. Mm-hmm. Αλλά δεν νομίζω ότι είμαι. Εγώ προσωπικά δεν το θέλω αυτό. Γιατί να έχουμε και άλλη μία απώλεια. Mm-hmm. Όμως, αν δεν είμαστε διατεθειμένοι να φοβηθούμε τη συνεχιζόμενη στο διηνεκές συρρήκνωση του ελληνισμού και της ελληνικής κοινωνικής οικονομίας. Γιατί αυτό γίνεται. Για τα επόμενα 50 χρόνια θα είμαστε σε αυτήν την καθοδική πορεία, σε αυτήν την πορεία που ουσιαστικά στέλνει τα παιδιά μας στο εξωτερικό. Και χάνουμε το πιο πολύτιμο κεφάλαιο που έχουμε. Και αυτό δεν αναπληρώνεται, ξέρετε. Τελείωσε, δεν θα ξαναγυρίσουν πίσω. Εάν δεν φοβηθούμε αυτό, αυτή την προοπτική, περισσότερο από τον Brexit, τότε θα συνεχίσουμε να φθήνουμε εντός του ευρώ μέχρι που κάποια στιγμή θα μας πετάξουν εκείνοι έξω από το ευρώ, όταν θα αποφασίσουν εκείνοι και όταν εμείς πλέον θα είμαστε ένα οικόπεδο. Θα έχουμε ερημοποιηθεί. Να το πω διαφορετικά. Θεωρείτε ότι έχει μέλλον το ευρώ? Κοιτάξτε, έτσι όπως είναι, όχι. Με την σημερινή αρχιτεκτονική του δομή, όχι. Και δεν χρειάζεται να πιστέψετε εμένα. Ο Εμμανουέλ Μακρόν τι είπε mm-hmm. πρόσφατα? Είπε ότι αν δεν αλλάξει η αρχιτεκτονική του, το ευρώ δεν έχει μέλλον. Και μάλιστα είπε και κάτι άλλο. Και αυτό σωστό. Ότι αν δεν εκδημοκρατιστεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, να σταματήσουν τα Eurogroup και οι Τρόικες να επιβάλλουν πολιτικές που δεν έχει ψηφίσει κανένας ποτέ σε λαούς όπως ο δικός μας, αλλά και άλλοι. Να μην πω όλοι οι άλλοι. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει μέλλον. Ο Μακρόν τα είπε αυτά. Mm-hmm. Το ερώτημα είναι τι κάνουμε γι' αυτό. Και πώς θα γίνει αυτή η αλλαγή. Εκεί που διαφωνώ με τον Εμμανουέλ Μακρόν είναι ότι θεωρεί ότι με το μπλα-μπλα, με την καλή και αγαθή συζήτηση με την κυρία Μέρκελ θα την πείσει. Δεν υπάρχει πιθανότητα. Αν δεν ακολουθήσει και αυτός την πολιτική του De Gaulle της κοινής καρέκλας, το Βερολίνο δεν πρόκειται να τον ακούσει.
Μάλιστα. Σε ό,τι αφορά τώρα την σημερινή κυβέρνηση, ποιο είναι το μεγαλύτερο λάθος θεωρείτε που έκανε? Και δεν θα πάρω τη δική σας περίοδο. Να δούμε τα πράγματα από τον Σεπτέμβριο του 2015, που ο λαός της έδωσε για δεύτερη φορά ισχυρή λαϊκή τιμιγορία. Από τότε και μετά, ποιο είναι το μεγαλύτερο λάθος που έχει κάνει η σημερινή κυβέρνηση? Κοιτάξτε, όσον αφορά την οικονομία, το λάθος έγινε την 6η Ιουλίου, όταν ο Πρωθυπουργός αποφάσισε να υπογράψει το μνημόνιο. Από εκεί και πέρα, η ελληνική κυβέρνηση δεν ασκεί οικονομική πολιτική. Δεν υπάρχει ελληνική κυβέρνηση. Υπάρχει ένα Euro Working Group, το οποίο στέλνει έτοιμα νομοσχέδια, έτοιμα μέτρα στην ελληνική κυβέρνηση, η οποία το μόνο που μπορεί να κάνει είναι να κολυσιεργεί μέχρι την τελευταία στιγμή, λίγο πριν πρέπει να δοθεί μια δόση, για να προσποιείται η Τρόικα ότι πληρώνει τον εαυτό της. Αυτό. Άρα το λάθος ήταν εκεί. Βέβαια υπάρχουν πολλοί άλλοι τομείς. Εγώ δεν θέλω να κάνω σκληρή κριτική στην κυβέρνηση. Σε πολλά από αυτά που κάνει εκτός οικονομικής πολιτικής, συμφωνώ. Σε ένα όμως, μιας και μου δίνετε το λόγο, θα πω ότι ντρέπομαι. Στη μεταναστευτική πολιτική. Η κατάσταση στην οποία ζουν οι μετανάστες στη Μόρια, στη Λέσβο και σε άλλα στρατόπεδα συγκέντρωσης δεν τιμά κανέναν Έλληνα, καμία Ελληνίδα και προφανώς δεν τιμάει την Ευρώπη. Το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή η κυβέρνησή μας έχει ενστερνιστεί τη σκανδαλώδη αυτό το κολοσσιαίο έγκλημα που ονομάζεται Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας, που απελάβνουμε πρόσφυγες στην Τουρκία ή στο Πακιστάν θεωρώντας τες ασφαλείς χώρες για αυτούς, και πριν από αυτό τους έχουμε σε αυτές τις συνθήκες τα στρατόπεδα συγκέντρωσης, είναι κάτι για το οποίο ντρέπουμε. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι, έτσι το στέλνει κάποιος φίλος τηλεθεατής, εγώ δεν το γνωρίζω, έτσι δεν είμαι τόσο καλή γνώστης. Έχει υπόψη του ο κύριος Βαρουφάκης στο νόμο 4444 που αναφέρει πιστωτικό υπόλοιπο 550 δις όταν το ΑΕΠ είναι μόνο 180? Γιατί υπάρχει αυτό το παράδοξο, λέει κάποιος φίλος. Αγαπητέ φίλε, πειράζει να τον κοιτάξω και να το απευθυνθώ. Δεν υπάρχει τέτοιο υπόλοιπο. Αυτό είναι ένα παραμύθι που δεν ξέρω για κάποιο λόγο έχει καταφέρει να επικοινωνηθεί σε πολλούς καλούς και αγαθούς πολίτες της χώρας αυτής. Η Ελλάδα δεν είχε ποτέ τέτοιου είδους υπόλοιπα. Κυκλοφορούν κάποια χαρτιά, τα έχω δει κι εγώ. Είναι όλα άνευ καμίας απολύτου σημασίας και βάσης. Ξεχάστε τα. Η Ελλάδα έχει ένα ΑΕΠ της τάξης των 175 δισεκατομμυρίων και ένα προϋπολογισμό γύρω στα 50 δις. Αυτά είναι τα δεδομένα της Ελλάδας. Τα 500 και 600 δις του κυρίου Σόρα, παρακαλώ ξεχάστε τα, απλά αποτελούν θόρυβο που δεν μας επιτρέπει να δούμε την ουσία. Μάλιστα. Δεν μπόρεσα. Ένα άλλο μήνυμα λέει για το κοινωνικό μέρισμα. Θεωρείτε ότι κατανεμήθηκε σωστά ή αν έπρεπε να δοθεί, λέει ένας φίλος τηλεθεατής. Κοιτάξτε, πρόκειται για μια θλιβερή πτυχή ενός καταστροφικού προγράμματος. Και να σας θυμίσω τι είχε πει ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας όταν ο κύριος Σαμαράς είχε δώσει ο πρώτος διδάξας με τα κοινωνικά μερίσματα. Ο κύριος Τσίπρας τότε το είχε κατακεραυνώσει. Το είχε θεωρήσει προσβολή απέναντι στους χυμαζόμενους Έλληνες πολίτες, λέγοντας «Βγάλατε ένα πλεόνασμα του προϋπολογισμού μέσα από τις άρκες του ελληνικού λαού και μετά τολμάτε το πλεόνασμα του πλεονάσματος σε ένα κομμάτι να το μοιράζετε σαν αντίδωρο». Αυτό είχε πει ο Αλέξης Τσίπρας τότε, το 2014. Γιατί εγώ να πω κάτι διαφορετικό? Είναι σαν να σου... Κοιτάξτε, η βασική μας διαφωνία με τον Πρωθυπουργό, που ξεκίνησε τα τέλη του Απριλίου του 2015, αφορούσε αυτό. Το πρωτογενές πλεόνασμα. Υποτίθεται ότι εκλεγήκαμε για να σταματήσει η λιτότητα. Όταν έχεις ένα πρωτογενές πλεόνασμα 3,5% του ΑΕΠ, ουσιαστικά ξεζουμίζεις ό,τι έχει μείνει από τον ιδιωτικό τομέα, μικροεπιχειρηματίες, νοικοκυριά, συνταξιούχους. Θέτεις ένα στόχο αφέμαξης του ελληνικού λαού, ο οποίος είναι τόσο μεγάλος που κινδυνεύει, απειλείται η δυνατότητα του ελληνικού λαού να αναπαράγεται. Και μετά τι λες? Ξέρετε, τον ξεπέρασα. Σας πήρα ακόμα περισσότερο αίμα. Αλλά αυτό το περισσότερο θα σας το μοιράσω ξανά.
Και εμείς πρέπει να ζητοκραυγάζουμε. Μάλιστα. Σε ό,τι αφορά τώρα θέματα άλλα, πέρα από, από τα οικονομικά, έτσι μου αναφέρατε τη μεταναστευτική πολιτική, που δεν συμφωνείτε το πώς πάνε εκεί τα πράγματα. Κοιτάξτε, κάτι οποιοσδήποτε Έλληνας πολίτης, με ψήγματα ψυχής, πάει στα στρατόπεδα συγκέντρωσης αυτά και περπατήσει 10 λεπτά μέσα σε αυτά, θα χάσει ένα κομμάτι της ανθρωπιάς του, αντιμετωπίζοντας την κατάσταση στην οποία ζουν αυτοί οι άνθρωποι. Δεν είναι θέμα δικής μου άποψης, απλά τι κάνουμε, τίνουμε και το καταλαβαίνω. Ο κάθε πολίτης αυτή τη στιγμή στη χώρα, οι περισσότεροι, η συντριπτική πλειοψηφία, έχουν πρόβλημα με τα παιδιά τους, με την οικογένειά τους, κοιμούνται το βράδυ και στριφογυρίζουν στο κρεβάτι τους με την αγωνία πώς θα τα βγάλουν πέρα. Και δεν θέλουν να τους πούμε και για άλλα προβλήματα. Όμως η αλήθεια είναι εκεί. Είναι στο χώμα μας, είναι στα νησιά μας, είναι στους δρόμους μας. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν εγκλωβιστεί στην Ελλάδα από μια Ευρωπαϊκή Ένωση που μας αντιμετωπίζει σαν ένα χωράφι στο οποίο του βάζει ένα κυκλίδωμα γύρω-γύρω και πετάει μέσα ανθρώπινες ψυχές. Εμείς δεν έπρεπε να έχουμε συμμετάσχει ως κυβέρνηση σε αυτό που λέγεται Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας. Μάλιστα. Άλλοι τομείς που θεωρείτε ότι γίνονται λάθη, δεν ξέρω, για παράδειγμα εξωτερική πολιτική ασφάλεια. Πολλοί κατακρίνουν την κυβέρνηση για την ασφάλεια και για τα όσα συμβαίνουν, κυρίως η εξωματική αντιπολίτευση. Για τα όσα λαμβάνουν χώρα καθημερινά στα Εξάρχεια, για παράδειγμα. Τώρα θυμήθηκαν τα Εξάρχεια. Τώρα ξαφνικά έγινε πρόβλημα τα Εξάρχεια. Κοιτάξτε. Εγώ είμαι ίσως από τους λίγους πολιτικούς. Υπάρχουν κι άλλοι, δεν είμαι μόνος, αλλά από τους λίγους που μαζί με τη σύζυγό μου. Περπατάτε στα Εξάρχεια, έτσι και σε άλλες γειτονιές. Αλλά όταν ήμουν υπουργός, ήρθα αντιμέτωπος με μια ομάδα πολυμελή. Μας επιτέθηκαν. Χαίρομαι που δεν είχα μαζί μου συνοδεία αστυνομικών, μάλιστα. Γιατί αν είχα ασφάλεια μαζί, θα είχε αιματοκυλιστεί η Αθήνα. Μου λένε πολλοί, καλά, αυτό δεν σε δίδαξε ότι πρέπει να στείλουμε την αστυνομία μέσα να καθαρίσουμε τα Εξάρχεια? Όχι. Και να σας πω γιατί. Μία κοινωνία η οποία τα έχει καλά με τον εαυτό της, μία κοινωνία η οποία νιώθει αυτοπεποίθηση, δεν αντιμετωπίζει αυτούς τους ανθρώπους του αναρχικού χώρου ως εγκληματίες. Γιατί αν το κάνει αυτό, απλά μεγαλώνει το πρόβλημα, θα το οθήσει σε άλλες γειτονιές και μάλιστα θα δώσει και, αν θέλετε, μία δικαίωση στους ανθρώπους αυτούς που βλέπουν κάποιον σαν εμένα όταν περνάω από τα Εξάρχεια και μας θεωρούν εχθρούς. Αυτό που κάναμε και πάντα προσπάθησα να κάνω είναι να διατηρήσω έναν διάλογο μαζί τους. Οπότε αντί να έχω την ασφάλεια, έκατσα, τους κοίταξα στα μάτια, με έβριζαν χυδαία, απειλούσαν συνέχεια. Στο τέλος όμως της ημέρας που λένε, μετά από 2 ώρες περίπου, έγινε μία συζήτηση. Και ένιωσα μάλιστα να δημιουργούν και ένα κλειό προστασίας γύρω μας, καθώς φεύγαμε. Θεωρώ ότι αυτή είναι η λύση. Η λύση δεν είναι η αστυνομία. Η λύση είναι το πώς να δημιουργηθούν συνθήκες έτσι ώστε να εξαφανιστεί η βία, να υπάρξουν θύλακες στους οποίους άνθρωποι που δεν θέλουν να υποταχθούν στην καθημερινότητα, που δεν θέλουν να υποταχθούν στην εξουσία αυτού του κράτους, το οποίο όλοι μας θεωρούμε και τρωτό και διεφθαρμένο και άκρως προβληματικό, να μπορούν να νιώσουν ότι έχουν και αυτοί το χώρο τους. Θεωρείτε ότι οι ομάδες αυτές μεγαλώνουν λόγω του ότι είναι και η κατάσταση οικονομική της χώρας τέτοια? Εγώ πιστεύω ότι, θα μου επιτρέψετε μια λέξη θα χρησιμοποιήσω, η απαξίωση όλων των θεσμών. Η συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων δεν πιστεύουν στους θεσμούς μας. Δεν πιστεύουν στη δικαιοσύνη. Δεν πιστεύουν στο κοινοβούλιο. Δεν πιστεύουν στα πανεπιστήμια. Είναι απογοητευμένοι. Όταν έχεις μια κοινωνία σε κρίση που δεν πιστεύει, το πω έτσι πάρα πολύ απλά, κάποιοι νεότεροι, πιο ριζοσπάστες, μπορεί να θεωρήσουν ότι έχουν ηθικό δικαίωμα να πάρουν τον νόμο στα χέρια τους. Εγώ δεν πιστεύω ότι κανένας έχει το δικαίωμα να πάρει τον νόμο στα χέρια του. Αλλά από την άλλη μεριά, ο νόμος δεν πρέπει να τους αντιμετωπίσει ως εχθρούς του έθνους, δεν πρέπει να τους αντιμετωπίσει
μέσω της καταστολής. Η καταστολή δεν έλυσε ποτέ τέτοια φαινόμενα απαξίωσης. Mm-hmm. Μάλιστα. Το ραντεβού το δίνεται με τους γιαννιώτες και όχι μόνο, αλλά και με τους υπερώτες, θα λέγαμε, γιατί πλέον οι οδικοί άξονες έχουν φέρει την πρωτεύουσα της Ηπείρου πολύ κοντά με τις υπόλοιπες περιοχές. Το δίνεται το απόγευμα στις 7.30 εδώ στα Ιωάννινα, στο ξενοδοχείο. Θέλω να πω κάτι για τους οδικούς άξονες. Mm-hmm. Παρακαλώ. Είναι εξαιρετικό ότι έχουμε αυτούς τους οδικούς άξονες. Ήρθατε σε περίπου 3 ώρες. Ναι. Και βλέπει κανείς ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει πολλά να προσφέρει. Mm-hmm. Όμως είναι απολύτως απαράδεκτο να στερείται ο μέσος Ηπειρώτης, ο μέσος Ρουμπελιώτης, ο μέσος Πελοποννήσιος, τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί αυτούς τους εξαιρετικούς δρόμους λόγω αυτών των αναπαράδεκτων διοδίων. Είναι καταπληκτικό που η ολιγαρχία μας έχει ξεπουλήσει τα διόδια εδώ και χρόνια μέσω χρηματοπιστωτικών τερτυπιών της Goldman Sachs και άλλων. Είναι τραγικό ότι πωλείται η Ιόνια Οδός αντί να είναι κτήμα των ανθρώπων που ζουν γύρω της. Μάλιστα. Αλλά ναι, η αλήθεια είναι ότι. Κοιτάξτε, ο βασικός λόγος που ερχόμαστε στα Γιάννενα, mm-hmm. πέραν του ότι θέλουμε να καταστήσουμε γνωστή την προσπάθειά μας, είναι μάθημα. Και η συζήτηση η οποία γίνεται, και έγινε στη Λάρισα προχτές, στην Αλεξανδρούπολη πριν, η συζήτηση γίνεται πραγματικά ως συζήτηση. Mm-hmm. Θέλουμε να μάθουμε. Εγώ δεν γνωρίζω τα προβλήματα της τοπικής κοινωνίας των Ιαννίνων προσωπικά. Θέλω να μάθω όσο γίνεται περισσότερα. Δεν θα τα μάθω σε ένα βράδυ. Σίγουρα. Αλλά κάπου πρέπει να ξεκινήσουμε. Mm-hmm. Γιατί ξέρετε, αυτό που με στεναχωρεί πιο πολύ από όλα στην Ελλάδα είναι ότι η ποιότητα του πολιτικού διαλόγου έχει καταβαράθρωθεί μαζί με όλα τα άλλα στην Ελλάδα. Τώρα εδώ το μόνο που βλέπει κανείς, και εγώ πρέπει να σας πω δεν βλέπω τηλεόραση, για τον απλούστατο λόγο ότι δεν αντέχω να βλέπω αυτή την εικόνα της δαιμονοποίησης και της πόλωσης. Είτε είσαι μαζί μου, είτε είσαι εναντίον μου, είτε είσαι προδότης, είτε είσαι ήρωας. Mm-hmm. Αυτά είναι ανοησίες. Κάποια στιγμή πρέπει να υπάρξει ένας διάλογος και νομίζω ότι το πιο ευχάριστο αυτής της περιοδίας είναι, ας πούμε για παράδειγμα, προχτές στη Λάρισα ήρθε ένας κύριος, ο οποίος μάλλον διαφωνούσε με οτιδήποτε έχω πει και έχω κάνει ποτέ μου. Mm-hmm. Δεν υπήρχε πιο ωραίο πράγμα. Κόσμια, έντονα και αυστηρά, μου έκανε μια πάρα πολύ σκληρή κριτική και μου έθεσε και ερωτήμα. Mm-hmm. Αυτό πρέπει να σας πω ήταν η αποθέωση εκείνης της βραδιάς για μένα. Μπορούμε να έχουμε περισσότερο τέτοιο πολιτικό διάλογο. Αυτό θα ήταν θείον δώρον για όλους μας. Μάλιστα. Θα μου επιτρέψετε μία ακόμη ερώτηση, γιατί έρχονται έτσι, καταφτάνουν μηνύματα από φίλους τηλεθεατές. Κατά τη γνώμη σας, κύριε Βαρουφάκη, ήταν ο λαός και η κοινωνία έτοιμη, λέει, το 2015 να υποστεί τις συνέπειες ίσως από την έξοδο από το ευρώ? Γιατί είδαμε τι έγινε με τις τράπεζες, το δημοψήφισμα. Λίγο πολύ θα πω ότι το απαντήσατε αυτό, αλλά δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι. Κοιτάξτε, οι τράπεζες είχαν κλείσει όταν έγινε το δημοψήφισμα. Ο ελληνικός λαός έδειξε μια καταπληκτική ετοιμότητα mm-hmm. να αντιμετωπίσει δύσκολες καταστάσεις. Πρέπει να σας πω ότι εγώ πίστευα ότι θα το χάσουμε το δημοψήφισμα mm-hmm. όταν προκηρύχθηκε. Φανταζόμουν ότι αν γινόταν την ίδια μέρα της προκήρυξης ή την επόμενη, θα το κερδίζαμε. Mm-hmm. Αλλά σκέφτηκα μια ολόκληρη εβδομάδα με κλειστές τράπεζες. Τράπεζες που μας έκλεισε η Τρόικα, μόνο και μόνο για να εκβιάσει τον ελληνικό λαό να ψηφίσει ναι. Ότι κάθε μέρα εκθετικά, αρνητικά εκθετικά, θα μειωνόταν το ποσοστό του όχι. Mm-hmm. Κι όμως ο ελληνικός λαός ούτε φοβήθηκε από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, που το μόνο που δεν του έλεγαν είναι ότι όποιος ψηφίσει όχι φέρνει την καταστροφή στη χώρα. Δεν υπήρξε μέσο μαζικής ενημέρωσης το οποίο να μην κινδυνολόγησε ότι το όχι ήταν ένα ναι στο Brexit και ότι θα γινόταν η εκπαρατήρωσή μας από το Brexit. Εγώ θεωρώ ότι το κίνδυνο το 62%. Θα σας πω ποια είναι η δική μου ερμηνεία, το 60%. Βεβαίως. Αυτό είναι μια πάντα υποκειμενική ερμηνεία και δεν ψήφισαν όλοι με ακριβώς την ίδια σκέψη. Mm-hmm. Αλλά όσο μπορεί κάποιος να ερμηνεύσει μια λαϊκή εντολή, η δική μου ερμηνεία ήταν δεν θέλουμε να βγούμε από το ευρώ. Θέλουμε να μείνουμε στο ευρώ. Αλλά μην τολμήσετε να κάνετε πίσω και να δεχτείτε άλλο ένα μνημονιακό δάνειο υπό όρους που μας συρρυκνώνουν και μας καθυλώνουν στην αναξιοπρέπεια. Εάν δεν γίνεται να είμαστε αξιοπρεπείς και να έχουμε ελπίδα εντός της Ευρωζώνης, δεν θέλουμε να βγούμε στην Ευρωζώνη, αλλά αν αυτά μας επιβάλλουν, τότε στα κομμάτια ακόμα και Brexit. Αυτή είναι η δική μου η ερμηνεία. Και ξέρετε τι, νομίζω ότι αν εμείς η ηγεσία είχαμε σταθεί όρθιοι και ενωμένοι με αυτό το μήνυμα και το μεταφέραμε στους δανειστές και είχαμε, όπως και είχαμε, πολύ μετριοπαθείς προτάσεις να τους κάνουμε όσον αφορά την αναδιάρθρωση χρέους κατ' εξοχήν,
Δεν υπήρχε πιθανότητα. Αν ήμασταν διατεθειμένοι να ανεχτούμε ένα Brexit, να γινόταν το Brexit. Mm-hmm. Γιατί όπως είπα και πριν, θα τους κόστιζε στους Ευρωπαίους 1-3 εκατομμύρια ευρώ. Μάλιστα. Και θα κλείσω με το τελευταίο. Τι ρόλο θέλετε να διαδραματίσει το DiEM25 το επόμενο διάστημα στη χώρα και στην Ευρώπη γενικότερα, γιατί όπως είπαμε νωρίτερα, είναι έτσι ένας πανευρωπαϊκός σχηματισμός, αλλά τουλάχιστον για τη χώρα μας, ως συνειδητηρητής εσείς του DiEM25, τι θέλετε να. Θα σας το απαντήσω. Ευχαριστώς, γιατί είναι ένα πράγμα το οποίο μας ενδιαφέρει. Να σπάσουμε το διοπόλιο μεταξύ της άποψης ότι όλα πρέπει να γίνουν για το ευρώ και πρέπει να αποδεχτούμε αυτά και τελικά θα βγούμε από την κρίση κάνοντας όσα μας είπε ο Ντάιζερμπλουμ και ο Σόιμπλε. Αυτή είναι μια καταστροφική άποψη. Η άλλη άποψη, άντε να φύγουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια καταστροφή. Εμείς θέλουμε τον τρίτο δρόμο μεταξύ να αναδείξουμε μια μετριοπαθή αλλά και ανυπάκουη πολιτική. Καταθέτουμε μετριοπαθείς προτάσεις που θα λειτουργούσαν και δεν υπακούουμε στις εντολές της Τρόικας και της Υποτρόικας. Και αν αυτό σημαίνει θα μας πετάξουν έξω από το ευρώ, ας μας πετάξουν έξω από το ευρώ. Αν αυτή η πρόταση συζητηθεί, γίνει κτήμα ενός μεγάλου κομματιού του ελληνικού λαού και ταυτόχρονα στην Ευρώπη παρουσιάσουμε όπως παρουσιάζουμε αυτό που ονομάζουμε τη νέα συμφωνία για την Ευρώπη, το European New Deal, το οποίο δώσει ξανά ελπίδα και φτερά στους δημοκράτες ευρωπαϊστές να πάρουν την Ευρώπη πίσω από τους γκρι γραφειοκράτες και την ολιγαρχία της Ευρώπης, αυτό θα είναι. Αυτό είναι το ζητούμενο για μας. Αυτό θα είναι επιτυχία για εσάς. Τεράστια. Μάλιστα. Αλλά ξέρετε, και να αποτύχουμε δεν πειράζει. Αξίζει η προσπάθεια πολλές φορές. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμότατα. Πολύ περισσότερα θα έχουμε τη δυνατότητα να ακούσουμε από εσάς και φυσικά να απαντήσετε και σε αυτά που θέλουν οι πολίτες των Ιωαννίνων και όχι μόνο το απόγευμα στο ξενοδοχείο Ντιλάκ στις 7.30. Κύριε Βαρουφάκη, σας ευχαριστώ που δώσατε το παρόν σήμερα στην εκπομπή μας, που συζητήσαμε για όλα αυτά. Ελπίζω να τα ξαναπούμε και να ξαναείστε σύντομα στην πόλη. Κι εγώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλό σας απόγευμα.